προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας, από τον κόσμο των επιχειρήσεων εκλεκτά μέλη, επαγγελματίες δημοσιογράφοι, ειδικοί στην επικοινωνία και τη διαφήμιση, για τους σκοπούς και την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του δικτύου Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον, συναντήθηκαν με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και δημιούργησαν μια ανθρώπινη γέφυρα ενημέρωσης, ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και κοινής δράσης στην θεωρία αλλά και στην πράξη. Το σεμινάριο αυτό γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον. Το πρόγραμμα αυτό, στην πραγματικότητα ένα δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι ένα από τα 5 που υλοποιεί η εταιρεία στην Ελλάδα. Τα 3 από αυτά είναι διεθνή προγράμματα και προέρχονται από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το γνωστό Foundation for Environmental Education, που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο σε περίπου 80 χώρες. Το πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και συναρπαστικά από όλα τα δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, διότι αφενός μεν απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, αλλά κυρίως επειδή κάνει χρήση όλων των νέων τεχνολογιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ελκυστικό για τα νέα παιδιά. Το δίκτυο των Νέων Δημοσιογράφων για το Περιβάλλον είναι ένα δίκτυο ομπρέλα. Μπορεί να αγκαλιάσει όλα τα δίκτυα και τις δράσεις της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το περιβάλλον. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι μαθητές ερευνούν περιβαλλοντικά θέματα ή περιβαλλοντικά προβλήματα, αναζητούν λύσεις για αυτά τα θέματα ή τα προβλήματα. Γράφουν λοιπόν ένα άρθρο ή δημιουργούν ένα βίντεο ή δημιουργούν μια φωτογραφία μέσω της οποίας θα κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Young Reporters for the Environment. Δίνει τη δυνατότητα και υποστήριξης ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων, γραπτού και προφορικού λόγου και ενασχόλησης με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και διάχυσης στην τοπική κοινωνία όλων των ζητημάτων που την αφορούν, αλλά πολύ συχνά το αγνοεί και δεν ασχολείται με αυτά. Το πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον συνδέει το ελληνικό σχολείο και τους μαθητές μας με ένα παγκόσμιο δίκτυο δράσης για το περιβάλλον και την αξιόπιστη δημοσιογραφία. Do not forget that we are a global network. You can collaborate with students from other countries, exchange know-how and prepare common articles, as well as meet physically if there is a possibility to that. Or send the students as a representative of your country on international conferences such as COP, where YRE students can increase their skills and knowledge and work together with professional journalists. Μπαίνουν καινούργια σχολεία, καινούργια εκπαιδευτικοί, καινούργιοι μαθητές. Μέσα στα σχολεία αυτά γίνεται μια σημαντική δουλειά. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ενεργούς πολίτες για να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, γιατί νομίζω το μέλλον είναι εκεί. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους από άλλες χώρες, να αντιληφθούν ότι τα ίδια περιβαλλοντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και αυτοί και να αναζητήσουν μαζί τους τις λύσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους μας. Η δημοσιογράφη Αργύρης Δεμερτζής, υπεύθυνος της ενημερωτικής πύλης για το περιβάλλον EcoPress, και ο Νίκος Γριλάκης της ΕΡΤ έδωσαν στην εκδήλωση τον τόνο της παρουσίας των επαγγελματιών της ενημέρωσης με ειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος. Κάποτε, για να μπορέσει κάποιος να μεταφέρει το μήνυμα, έπρεπε να έχει πρόσβαση σε πολύ μεγάλα κανάλια, να έχει πρόσβαση στα εκδοτικά κατεστημένα και ούτω καθεξής. Σήμερα ο κάθε πολίτης, πολύ περισσότερο το κάθε παιδί που είναι πολύ καλύτερα εξοικειωμένο με τα καινούργια μέσα, έχει και τα μέσα να γίνει δημοσιογράφος. Το πολύ βασικό σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι να γίνει συνείδηση ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η πραγματική προστασία του περιβάλλοντος, συνδέεται με την πραγματική ενημέρωση. Αναφέρθηκαν στις βασικές τεχνικές συλλογής και μετάδοσης των ειδήσεων και στις ιδιαίτερες πτυχές θεμελίωσης και εγκυρότητας που απαιτεί το ρεπορτάζ για θέματα περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνδέσουν τη γνώση των μαθητών με την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτοχρόνως να αποκτήσουν αίσθηση της δύναμης της παρέμβασης του υπεύθυνου πολίτη. Δίνει όμως και στους μαθητές τη δυνατότητα να ασχοληθούν με ένα ιδανικό και ένα όραμα όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η Ιωάννα Κωνσταρέλα, επίκουρη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε με επιστημονικό τρόπο το πώς γίνεται το στήσιμο μιας συνέντευξης ως μία από τις βασικές πτυχές της δημοσιογραφικής ύλης.
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι διαχρονικά προβλήματα, τα οποία βεβαίως μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει την ορατότητα στην ατζέντα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία κατάσταση διαχρονική όπου τα περιβαλλοντικά ζητήματα θα έχουν τη θέση που τους αξίζει και θα προβάλλονται με τον τρόπο που πρέπει μέσα από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και μέσα από τα εναλλακτικά κανάλια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία διαθέτουμε σήμερα. Το πρόγραμμα για πολλά χρόνια δεν είχε χορηγό. Από πέρσι όμως έχουμε αναπτύξει μια πολύ ωραία συνεργασία, έτσι, βαθιά συνεργασία, ουσιαστική, όχι χορηγός, έτσι. Είναι ένα πρόγραμμα που όχι μόνο κατά τους κλασικούς τύπους εκπαιδεύει και ενημερώνει τα παιδιά, αλλά τους βάζει πάρα πολύ ενεργά να μπουν στη διαδικασία και βιωματικά να γνωρίσουν πραγματικά όλες τις πτυχές των περιβαλλοντικών ζητημάτων, έτσι ώστε αύριο να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτες που θα αλλάξουν, θα ανεβάσουν την ποιότητα ζωής για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό ελπίζουμε όλοι μας. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε όλες τις γωνιές της χώρας, παρά τις αντικσότητες, έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο ιστό γνώσης, εθελοντισμού και ελπίδας στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα και στις συντονιστικές επιτροπές που κανονίζουν το πρόγραμμα και τις διαδικασίες τους είναι όλοι εθελοντές και τους ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν στην εταιρεία. Το δίκτυο μπήκε από πέρυσι σε μια ανανεωμένη και ίσως πιο ουσιαστική φάση. Ο στόχος είναι πλέον να πετύχει την ανάδειξη μέσα από τις τάξεις των μαθητών, ενημερωμένων, δεοντολογικά σωστών και εν τέλει αποτελεσματικών ως προς την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, νέων δημοσιογράφων για το περιβάλλον, αλλά και ενεργών πολιτών. Η πρόθεσή μας είναι να το ενδυναμώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται. Ήδη συμμετέχει στο πρόγραμμα σαν νέα χώρα η Μογγολία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Νότια Κορέα και την Τανζανία και υπάρχουν αρκετές ακόμα χώρες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν, με τις οποίες βρισκόμαστε σε συνεννοήσεις.